Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων του COS TV. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα σε τίτλους. Δείτε σήμερα στο Δελτίο Ειδήσεων του COS TV. Πολλά ήταν τα μηνύματα της κάλπης των ευρωεκλογών. Η Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ κοινάλι στις τρεις πρώτες θέσεις. Στον παλμό των πολιτικών εξελίξεων, η ενημερωτική εκπομπή για τις ευρωεκλογές στο COS TV. Την πρωτιά στη Νέα Δημοκρατία έδωσαν οι εκλογές του εξωτερικού με επιστολική ψήφο. Μήνυμα συμμετοχής των πολιτών στις ευρωεκλογές έστειλαν ο Δήμαρχος Θεοδόσης Νικηταράς και η Έπαρχος Κοντίνας Βίνου. Μεγάλος νικητής σε αυτές τις ευρωεκλογές η αποχή των πολιτών από τις κάλπες. Πολλές οι ελλείψεις στις εφορευτικές επιτροπές στα εκλογικά κέντρα του νησιού μας. Κατασβέστηκε φωτιά κοντά στο Λοφάκι στην περιοχή για πυλή. Με πολύ κέφι η ποντιακή βραδιά του Συλλόγου Ποντίων Κοξενιτέας στο Unique Beach Bar Restaurant. Καταχειροκροτήθηκαν οι μικροί και οι μεγάλοι χορευτές του Θεόκριτου στην εκδήλωση για το κλείσιμο της χρονιάς. Με απόλυτη επιτυχία το Φεστιβάλ Εκπαιδευτικής Ρομποτικής First LEGO League Expo στην ΚΟ. Πρωταθλητής δωδεκανήσου σε επίπεδο παιδών ο ΑΟ Αθλοπαιδιών ΚΟ. Ξεκίνησε το United Basketball Tournament. Η αποχή ήταν ο μεγάλος νικητής των ευρωεκλογών του 2024. Η αποχή στην ΚΟ έφτασε το 66% και στα Δωδεκάνησα το 69,42%. Πολλά ήταν τα μηνύματα της κάλπης των ευρωεκλογών, καθώς η Νέα Δημοκρατία έχασε σημαντικό έδαφος σε σχέση με τις εθνικές εκλογές, ενώ δεν κατάφερε να πιάσει τον πήχη του 33% που είχε λάβει στις προηγούμενες ευρωεκλογές του 2019. Πρωτοφανής ήταν και η αποχή που σημειώθηκε, η οποία άγγιξε το 60%. Συγκεκριμένα, με καταμετρημένο 39,99% των ψήφων, η Νέα Δημοκρατία έλαβε 28,31%, με τον ΣΥΡΙΖΑ να ακολουθεί στο 14,9%. Το ΠΑΣΟΚ με 12,79% και η Ελληνική Λύση με 9,30%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 9,25%, η Νίκη με 4,37%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,40%, η Φωνή Λογικής με 3,04%. Στελέχη από τον σύνολο των κομμάτων που κατάφεραν να ξεπεράσουν το 3% θα έχει η σύνθεση της ελληνικής αντιπροσωπείας στην επόμενη Ευρωβουλή μετά τις ευρωεκλογές της Κυριακής. Σύμφωνα με την κατανομή των ποσοστών στο 100% της ενσωμάτωσης των ψήφων, η Νέα Δημοκρατία καταλαμβάνει 7 έδρες, ο ΣΥΡΙΖΑ 4 έδρες, το ΠΑΣΟΚ 3 έδρες, η Ελληνική Λύση παίρνει 2 έδρες, όσο και το ΚΚΕ, ενώ από μία έδρα παίρνουν Νίκη, Πλεύση Ελευθερίας και Φωνή Λογικής. Ξεκάθαρα πρώτος για τη Νέα Δημοκρατία είναι ο Γιώργος Αυτιάς, καθώς συγκεντρώνει 307.203 σταυρούς. Ακολουθεί με σχεδόν 50.000 ψήφους διαφορά ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης, ενώ η τριάδα κλείνει με την Ελίζα Βόζενμπεργκ. Στην τέταρτη θέση είναι ο Φρέντι Μπελέρης, ενώ ακολουθούν Ελεονόρα Μελέτη, Μανώλης Κεφαλιοαγιάννης και Δημήτρης Τσιόδρας. Εκτός Ευρωβουλής, φαίνεται ότι μένουν είναι ευρωβουλευτές Στέλιος Κυμπουρόπουλος και Μαρία Σπυράκη. Πρώτος και με διαφορά σε σταυρούς για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Κώστας Αρβανίτης με 152.933 σταυρούς, ενώ ακολουθεί ο Νίκος Φαραντούρης. Η τετράδα των εδρών που φαίνεται να δικαιούται ο ΣΥΡΙΖΑ κλείνει με τον Νίκο Παπά και την Έλληνα Κουντουρά. Η Σοφία Μπεκατόρου μένει αρκετά πίσω στην πέμπτη θέση με 93.294 σταυρούς. Από τον Πασόκ προηγείται ο Νίκος Παπανδρέου με 121.767 σταυρούς, ακολουθεί ο πρώην Υπουργός Γιάννης Μανιάτης και γνωστός μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου. Μένει εκτός εδρών ο πρώην Υπουργός Φίλιππος Αχινίδης, ενώ ο στενός συνεργάτης του κ. Αντρουλάκη και γραμματέας του κόμματος Ανδρέας Πυρόπουλος κατετάγει 7ος. Η Ελληνική Λύση εκλέγει 2 ευρωβουλευτές, τον Εμμανουήλ Φράγκο και την Γαλάτα Αλεξανδράκη. Οι 2 ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, ο Λευτέρης Αλαβάνος και ο Κώστας Παπαδάκης, επανεκλέγονται. Την έδρα της Νίκης καταλαμβάνει ο ηθοποιός Νίκος Αναδιώτης, της Πλεύσης Ελευθερίας η Μαρία Ζαχαριά και της Φωνής Λογικής η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Στην ΚΟ η Νέα Δημοκρατία αναδείχθηκε πρώτο κόμμα με ποσοστό 32,15%, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής με 16,39% και τρίτος ο ΣΥΡΙΖΑ με 12,12%. Τέταρτο η Ελληνική Λύση Κυριάκου Βελόπουλου με 10,27%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με 5,69%, η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου με 4,30% και το Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα Νίκη με ποσοστό 2,95%. Στον παλμό των πολιτικών εξελίξεων, το COS TV για άλλη μια χρονιά, το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού στο επίκεντρο των εξελίξεων στις ευρωεκλογές του 2024, με καλεσμένους στο στούντιο, συνεργασίες με συναδέλφους δημοσιογράφους
δημοσιογράφους και πάνω από 10 εξωτερικές συνδέσεις. Στον παλμό των πολιτικών εξελίξεων το COS TV. Για άλλη μια χρονιά το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού στο επίκεντρο των εξελίξεων και σε αυτές τις ευρωεκλογές του 2024. Προεκλογές εδώ στο COS TV. Καλεσμένοι στο στούντιο, συνεργασίες με δημοσιογράφους και μέσα μαζικής ενημέρωσης του νησιού. Πάνω από 10 εξωτερικές συνδέσεις. Τα exit poll, τα πρώτα exit poll που είχαμε με το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας να γράφει το 28-32%. Οι τηλεθεατές του COS TV είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθούν άμεσα τις εξελίξεις και να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα. Η αποχή είναι τόσο μεγάλο παιχνίδι γιατί έχει πέρα και αυτή η απαξίωση στο πολιτικό σύστημα. COS TV, διάβλος επικοινωνίας ανάμεσα σε Δήμο και Δημότη. Αυτή την εκλογική αναμέτρηση, το COS TV σταθερά πάντα στην ενημέρωση του κόσμου, γιατί ο ΔΥΡΑΣ, το COS TV, είναι ένας διάβλος επικοινωνίας ανάμεσα σε Δήμο και Δημότη. Αυτός είναι ο στόχος μας, η ενημέρωσή σας. Άνετη πρωτιά στη Νέα Δημοκρατία με ποσοστό που αγγίζει αυτό των τελευταίων εθνικών εκλογών και με διαφορά σχεδόν 30 μονάδων από το δεύτερο ΣΥΡΙΖΑ έδωσαν οι Έλληνες εκλογής του εξωτερικού, οι οποίοι ψήφισαν αποκλειστικά με επιστολική ψήφο. Στη σχετική πλατφόρμα ενεγράφησαν 50.204 άτομα και τελικά ψήφισαν ταχυδρομικά με την επιστολική τους ψήφο οι 36.645 σε ποσοστό συμμετοχής 72,99%. Άνετη πρωτιά στη Νέα Δημοκρατία με ποσοστό που αγγίζει αυτό των τελευταίων εθνικών εκλογών και με διαφορά σχεδόν 30 μονάδων από το δεύτερο ΣΥΡΙΖΑ έδωσαν οι Έλληνες εκλογής του εξωτερικού, οι οποίοι ψήφισαν αποκλειστικά με επιστολική ψήφο. Σε σχετική πλατφόρμα ενεγράφησαν 50.204 πολίτες και τελικά έστειλαν ταχυδρομικά την ψήφο τους οι 36.645 με συμμετοχή 72,99%. Τα αποτελέσματα με ενσωματωμένο το 100% των εκλογικών τμήματων είναι τα εξής. Νέα Δημοκρατία 40,17% με 14.455 ψήφους. ΣΥΡΙΖΑ 11,14% με 4.010 ψήφοι. ΜΕΡΑ 25 9,22% 3.318 ψήφοι. ΚΚΕ 8,74% 3.145 ψήφοι. ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής 8,72% 3.139 ψήφοι. Νέα Αριστερά 4,85% 1.745 ψήφοι. Ελληνική Λύση 2,37% 852 ψήφοι. Νίκη 2,27% 817 ψήφοι. Πλεύση Ελευθερίας 2,11% 760 ψήφοι. Κόσμος 2,03% 729 ψήφοι. Δημοκράτες 1,54% 555 ψήφους και Φωνή Λογικής 1,48 με 534 ψήφους. Πάμε τώρα στη συνέχεια του δελτίου μας να δούμε πώς ψήφισε ο Δήμαρχος της Κόθεδος Νικηταράς και η Έπαρχος ΚΟ. Στο Γυμνάσιο Σιπαρίου ψήφισε για τις ευρωεκλογές ο Δήμαρχος Κόθεδος Νικηταράς. Στις δηλώσεις του, ο Δήμαρχος τόνισε ότι η αποχή δεν είναι λύση, είναι απολύτικη συμπεριφορά. Ψηφίζουμε για το μέλλον της Ευρώπης, η οποία φαίνεται πως έχει χάσει τον προσανατολισμό της. Οι ευρωεκλογές πρέπει να έχουν στο επίκεντρο το μέλλον της Ευρώπης και δεν πρέπει αυτές να αντιστοιχούν σε εθνικές πολιτικές, τόνισε χαρακτηριστικά ο Θεοδόσης Νικηταράς. Η Έπαρχος ΚΟ τώρα Νησίρου Ντίνα Βίνου ψήφισε στο πρώτο γελτισκό και στις δηλώσεις της επισήμανε ότι η ισχυρή Ελλάδα, όπως έχει καταστεί τα τελευταία χρόνια από τις εξαιρετικές πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού, πρέπει να συνεχίσει να ενισχύονται από τον κόσμο. We'll be right back.
Δήμαρχε, ασκήσετε το εκλογικό σας δικαίωμα να μας πείτε ποιο είναι το διακύβημα αυτών των ευρωεκλογών. Άσκησα και εγώ το εκλογικό δικαίωμα ως ενεργός πολίτης και προτρέπω και τους συμπολίτες μας να προσέλθουν στις κάλπες. Η αποχή δεν είναι λύση. Είναι μια απολύτικη συμπεριφορά, την οποία συνήθως την βρίσκουμε μπροστά μας. Το διακύβευμα θα έπρεπε να έχει να κάνει με την Ευρώπη, με την Ευρώπη των λαών, με την Ευρώπη που συγκλίνει ιστορικά και διαχρονικά, που όμως όλα αυτά δυστυχώς δεν συμβαίνουν. Η Ευρώπη φαίνεται ότι έχει χάσει τον προσανατολισμό της τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό και δεν αφορά μόνο το πώς εμείς ως Έλληνες το βλέπουμε, αλλά έχει να κάνει και με το πώς τα ευρωπαϊκά κράτη αντιμετωπίζουν την ίδια την ευρωπαϊκή σύγκληση. Εξ αυτού του λόγου και οι ευρωεκλογές, ενώ θα πρέπει να έχουν αυτό το διακύβευμα, το μέλλον της Ευρώπης, αντιστοιχούν στα ελληνικά κόμματα, στην ελληνική πραγματικότητα, για την χώρα μας πάντα μιλώ, και όλοι στοιχίζονται πίσω από εθνικές πολιτικές και το εθνικό διακύβευμα. Έως ένα σημείο το κατανοώ, θεωρώ όμως ότι θα πρέπει αλλιώς να σκεπτόμαστε. Σε κάθε περίπτωση αναμένουμε και εμείς να δούμε πώς θα αντιδράσει η ελληνική κοινωνία μετά το άνοιγμα της κάλπης. Κυρία Σβήνου, ασκήσετε το εκλογικό σας δικαίωμα να μας πείτε καταρχήν για σας ποιο είναι το διακύβευμα αυτών των εκλογών. Η θέση μας στην Ευρώπη, η δυνατή Ελλάδα, η ισχυρή Ελλάδα στην Ευρώπη, όπως αυτή έχει καταστεί τα τελευταία χρόνια με τις εξαιρετικές προσπάθειες του Πρωθυπουργού, είναι ό,τι σημαντικότερο να μπορέσουμε να τη διατηρήσουμε και όχι απλά να τη διατηρήσουμε, αλλά να την ενισχύσουμε περαιτέρω. Άρα λοιπόν σήμερα ασκούμε το καθήκον μας, ασκούμε το εκλογικό μας δικαίωμα. Είναι η μέρα λοιπόν της δημοκρατίας, της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, όπου καλούμε όλους να έρθουν να εκφράσουν την άποψή τους, να στηρίξουν τα άτομα που πραγματικά μπορούν να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας με όλα, με όλες αυτές τις ιδιαιτερότητες που έχει δική μας η χώρα σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες μέσα σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία νομοθετεί, η οποία βγάζει προγράμματα που μπορούν πια να γίνουν με ειδική, να ανασχηματιστούν με τέτοιο τρόπο ώστε η δική μας η χώρα να βοηθηθεί όπως πρέπει να βοηθηθεί. Υποτονική ήταν η προσέλευση των πολιτών στις κάλπες σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των δικαστικών και εκλογικών αντιπροσώπων καθώς και των εφορευτικών επιτροπών που βρέθηκαν στα εκλογικά τμήματα του νησιού μας. Ωστόσο, όσοι πήγαν να ψηφίσουν, θεώρησαν πως είναι χρέος όλων των πολιτών να ασκήσουν το δημοκρατικό τους δικαίωμα και να εκφραστούν μέσα από τα θέλω τους, μέσα από την ψήφο τους. Ασκήσετε το εκλογικό σας δικαίωμα. Ναι, βέβαια. Βέβαια, ναι. Πιστεύετε ότι οι νέοι άνθρωποι έρχονται στις ευρωεκλογές, ψηφίζουν τους ανθρώπους οι οποίοι θα μας εκπροσωπήσουν στην Βουλή, στην Ευρωβουλή? Δεν έχω εικόνα για το πώς είναι οι άνθρωποι που έχουν έρθει. Απλά πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να ασκήσουμε το δικαίωμά μας αυτό, ειδικά στις εποχές που ζούμε, για να επηρεάσουμε όσο μπορούμε και εμείς τα κέντρα των αποφάσεων. Στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εσείς με ποια κριτήρια έτσι αποφασίσατε ότι θα ψηφίσετε? Κοιτάξτε να δείτε, λαμβάνοντας υπόψη και τις διεθνείς εξελίξεις και, και τις εγχώριες ανάγκες, με αυτό το κριτήριο. Για ένα καλύτερο αύριο. Ναι. Αυτό πιστεύουμε, ναι. Θεωρείτε γι' αυτό ήρθαμε. Θεωρείτε ότι η αποχή που έχουν κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν να ψηφίσουν, ότι δεν δίνουν το αντίθετο μήνυμα? Λάθος. Που πρέπει. Λάθος. Πρέπει όλοι να εγκαταληφθούμε την ψήφο μας. Δηλαδή να δώσουμε αξία στην ψήφο μας. Υπάρχει αξία. Εσείς ψηφίσατε? Ψήφισα, ναι. Θεωρείτε ότι οι νέοι άνθρωποι πρέπει να προσέρχονται και να ψηφίζουν? Εννοείται. Εσείς με τι κριτήρια έτσι αποφασίζετε να ψηφίσετε? Όλοι έχουμε δικαίωμα να ψηφίσουμε και εάν αφήνουμε την ψήφο μας, δηλαδή τις εκλογές να πάνε στο τυχαίο, δηλαδή να πάει στο ή και να απέχουν όπως κάνουν κάποιοι. Ναι. Μετά μην περιμένει και κανένας κάτι καλύτερο, άμα δεν πάει να ψηφίσει.
Πρέπει να ψηφίσουμε. Σωστή σκέψη. Ναι. Μετά θα λένε όλοι τι κυβέρνηση είναι αυτή. Πήγες να ψηφίσεις. Γιατί το άφησες στην τύχη. Μην το αφήνεις στην τύχη. Να πας να ψηφίσεις. Οι πολίτες τελικά έχουμε την δύναμη στα χέρια μας, την ψήφο μας. Εμείς έχουμε τη δύναμη, αλλά δεν ξέρω αν μπορούμε να την πράξουμε. Νομίζω. Νομίζω ότι μάλλον υπάρχει διαφορία, γιατί από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα. Έτσι, δεν είναι αυτό βλέπω και εγώ. Αυτό βλέπω και εγώ. Και είναι οι μοναδικές εκλογές, οι οποίες βλέπω μεγάλη αδράνεια. Ομαλά κύλησε η διαδικασία σε όλη την περιφερειακή ενότητα της ΚΟΟ από τις 7 το πρωί της Κυριακής που άνοιξαν οι κάλπες για την εκλογική αναμέτρηση της ανάδειξης των εκπροσώπων στην Ευρωβουλή. Από το ρεπορτάζ προκύπτει πως ακόμα μια εκλογική αναμέτρηση ήταν λυπής σε τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών σε αρκετά εκλογικά τμήματα της ΚΟΟ, αφού από ό,τι φάνηκε τα 40 ευρώ ως αποζημίωση εκλογική δεν έπεισαν τα μέλη της εφορευτικής να προσέλθουν στα εκλογικά τμήματα. Να μας πείτε πώς πηγαίνει η κίνηση, αν υπάρχει προσέλευση και αν υπάρχουν προσέλευση και νέων ανθρώπων, αν προσέρχονται στην κάλπη. Ως επί των κλείστων, από το πρωί ξεκινήσει η ροή του κόσμου, θα μπορούσαμε να είναι και λίγο καλύτεροι. Προς στιγμήν έχει ψηφίσει μια μεγάλη μερίδα. Το θετικό είναι ότι βλέπουμε και πολλά νέα παιδιά που παρόλο το Σαββατοκύριακο και τις καλοκαιρινές διακοπές που μπορούν να κάνουν, έρχονται εδώ πέρα και ψηφίζουν. Σίγουρα βέβαια αναμένουμε να κορυφωθεί μετά το μεσημεράκι, όταν σχολάσουν οι άνθρωποι από τις δουλειές τους. Έχουν αλλάξει και τα εκλογικά τμήματα. Ο κόσμος έχετε ρωτάει, ήταν ενημερωμένο. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος έχει την εντύπωση ότι ψηφίζει στο εκλογικό κέντρο που ψήφισε τις προηγούμενες εκλογές. Και ως εκ τούτου υπάρχει ένα μικρό μπέρδεμα, γιατί νομίζουν ότι θα πρέπει να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο ίδιο εκλογικό κέντρο. Αλλά λόγω συγχωνεύσης που έχει γίνει. Πρέπει να κοιτάνε, να ενημερώνονται από την αστυνομία, το Δήμο ή να ρωτάνε εδώ πέρα τους εκπροσώπους ή εμάς, ώστε να τους κατευθύνουμε στο εκλογικό τμήμα. Σας έχουν προσέξει αυτές τις εκλογές, σας έχουν φέρει νεράκι, σάντουιτς, σας έχουν προσέξει. Ναι, πάντα μας προσέχουν από το πρωί και από το Δήμο κτλ. Είναι πάντα οι άνθρωποι συνεργάσιμοι και οτιδήποτε χρειαστούμε είναι αρρωγή στην προσπάθεια. Δεν υπάρχει προσέλευση αυτή τη στιγμή από σύνολο περίπου 620 εγγεγραμμένων. Μία η ώρα περίπου είναι ούτε καν 100 άτομα. Κατά συνέπεια η αποχή εμφανίζεται, τουλάχιστον όπως φαίνεται, ότι θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τι προβλήματα αντιμετωπίσετε εδώ? Το πρόβλημα γενικότερο, παρόλο που υπάρχει πρόβλεψη ότι θα πληρώνει η Εφορευτική Επιτροπή με 40 ευρώ, δεν υπάρχει κανένα μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής. Δεν υπάρχει κανένα μέλος της Εφορευτικής. Κανένα απολύτως. Και πώς δίνετε τα ψηφοδέλτια? Τα ψηφοδέλτια δεν μπορούμε να τα δώσουμε. Αναλαμβάνει ο καθένας να τα παίρνει από μόνος του, όπως είναι με τη σειρά του συνδυασμού, όπως έχουν βγει στην προκήρυξη. Άρα όμως ο κόσμος παίρνει από μόνος τα ψηφοδέλτια και πηγαίνει... Αναγκαστικά, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν. Είμαι ένας και μοναδικός, φαντάζομαι. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο πρωτοφανή αυτό το... Πρωτοφανή, αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο και την διαδικασία της ψηφοφορίας. Καλή δύναμη να πιστεύουμε. Θα μπορούσαμε. Και δεν θέλω να μπω στην διαδικασία. Ξέρω πολύ καλά ότι μπορώ να κρατήσω οποιοδήποτε ψηφοφόρο του εκλογικού τμήματος, να τον κρατήσω σαν εφορευτική ή να προχωρήσω σε διαδικασίες οι οποίες δεν θα ήθελα να τις προχωρήσω με τις αναφορές στον έφορο μεθαύριο, αλλά αυτό θα επιφέρει και ποινικές κυρώσεις στις εφορευτικές. Η προσέλευση γενικά είναι μειωμένη. Το τμήμα μας έχει τη μεγαλύτερη προσέλευση στο εκλογικό συγκρότημα, αλλά παρόλα αυτά δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει ικανοποιητική προσέλευση. Ευελπιστούμε ότι λίγο αργότερα ίσως ανέβει η συμμετοχή. Είδαμε σε αρκετά τμήματα ότι δεν υπάρχει εφορευτική επιτροπή. Αυτό πώς το σχολιάζετε εσείς και μάλιστα ως άνθρωπος του δικαστικού κομματιού? Να σας πω την αλήθεια, είναι κάτι φυσιολογικό. Έτσι. Φυσιολογικό το δεν είναι οι πρώτες εκλογές που δεν υπάρχει συμμετοχή από τα μέλη των εφορευτικών. Και ειδικά οι συνθήκες, καλοκαιρινή περίοδος, όλοι έχουν τις ασχολίες τους, τις υποχρεώσεις τους. Το θεωρώ φυσιολογικό. Είναι όμως αυτό σύνομο? Σύνομο δεν είναι τυπικά, αλλά εν πάση περιπτώσει οι δικαστικοί αντιπρόσωποι είναι υποχρεωμένοι να διενεργήσουν τις εκλογές με όσο καλύτερο τρόπο γίνεται και προς αυτή την κατεύθυνση νομίζω ότι δεν θα υπάρχουν προβλήματα παρά τη μη συμμετοχή των μελών των εφορευτικών. Κατά τα άλλα, από θέμα περιποίησης εδώ των δικαστικών αντιπροσώπων και των εφορευτικών, υπήρξε έτσι κατάλληλη, να το πω, καλή την πίστη, έτσι να σου φέρω ένα καφέ, ένα νερό? Έχουμε θετική διάθεση, δεν έχουμε ανάγκη από κάποιον να μας βοηθήσει σε κάτι. Νομίζω ότι επειδή υπάρχει θετική διάθεση, όλα θα κυλήσουν ομαλά. Κύριε Ξυπολιτά, βρίσκεστε και εσείς εδώ στο δεύτερο γυμνάσιο ως
κομματικό στέλεχος ως εκπρόσωπος του ΚΚΕ, να μας πείτε γενικότερα πώς πηγαίνει η κίνηση και τι είναι αυτό που παρατηρείτε στα εκλογικά κέντρα, μιας και εμείς από το ρεπορτάζ που κάναμε σε αρκετά τμήματα λείπουν μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. Αυτό το πρόβλημα, αλήθεια, είναι ότι και από τις προηγούμενες εκλογές το είχαμε εντοπίσει. Υπάρχει ανάλογα το τμήμα. Παρ' όλα αυτά, η διαδικασία φαίνεται να εξελίσσεται χωρίς προβλήματα. Εμείς, σαν ΚΚΕ, και εδώ από την ΚΟ, καλούμε όλες και όλους να έρθουν να ψηφίσουν. Με στόχο, από τη μία, να κοντίνουν την αντιλαϊκή πολιτική που αυτή τη στιγμή εκφράζεται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και το σύνολο των κομμάτων που υπερασπίζονται την ευρωπαϊκή πολιτική που μαυρίζει τη ζωή μας. Έχουμε σε όλο αυτό το διάστημα προεκλογικής περίοδου με επιχειρήματα προσπαθήσει να αναδείξουμε το πού βρίσκεται η Ευρώπη σε αυτή τη ζωή που ζούμε και ποια είναι η ευθύνη της. Και ταυτόχρονα να ψηλώσει ο λαός τον πόη του, όπως χαρακτηριστικά λέμε αυτές τις μέρες, τον πόη του ο ίδιος ο λαός, αλλά και των αγώνων του, που είναι το ζητούμενο την επόμενη μέρα. Και αυτό θα γίνει με ένα ισχυρό ΚΚΕ, τόσο εκεί που παίρνονται οι αποφάσεις, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και εκεί που ανατρέπονται στους αγώνες, στον δρόμο του αγώνα. Εδώ σήμερα είδατε νέους ανθρώπους να προσέρχονται στην κάλπη? Προσέρχονται και νέοι άνθρωποι. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα η κίνηση έχει μια ροή, αλλά φαίνεται να είναι λίγο χαμηλά. Θεωρούμε ότι μέχρι τέλος της μέρας ευελπιστούμε και να ακούσουν το κάλεσμα και του ΚΚΕ να έρθουν και να στηρίξουν το ΚΚΕ. Ναι, είναι εντελώς απόντες. Βέβαια, αναμενόμενο, διότι για δύο λόγους βασικά. Πρώτον, είναι καλοκαίρι, δουλειές, σεζόν. Και δεύτερον, ότι όπως και να το κάνουμε, οι ευρωεκλογές έχουν ένα έλλειμμα βαρύτητας σε σχέση με τις βουλευτικές. Και εδώ, μάλιστα, στα τρία τμήματα που έχουμε, συνολικά είναι δύο άτομα φορευτικοί και στα τρία τμήματα. Δηλαδή, υπάρχει έλλειμμα μεγάλο. Με αποτέλεσμα, κάποιοι άνθρωποι μόνοι να παίρνουν ψηφοδέλτια κτλ. Είναι πρόβλημα. Αυτό όμως δεν είναι κάτι το οποίο δεν τιμά την πατρίδα μας? Μεγάλη συζήτηση αυτή. Εντάξει. Γιατί η μη συμμετοχή σε εκλογές μπορεί να είναι και ένα μήνυμα, αλλά μπορεί και απ' την άλλη να είναι και μια αποφυγή ευθύνης. Έτσι δεν το συζητάμε. Ναι, θεωρώ πως δεν είναι τιμητικό όλο αυτό. Και μεταξύ μας, επειδή θυμόμαστε και παλιότερες εκλογικές διαδικασίες, υπήρχαν και 5 και 6 άτομα, αλλάζαμε, πηγαίναμε, ξεκουραζόμασταν. Τώρα δεν υπάρχει κανείς. Δηλαδή, και από τα 40 ευρώ που έχει αναγγείλει η κυβέρνηση για την Εφορευτική Επιτροπή, φαίνεται ότι δεν ήταν καθόλου δελεέργεια για τον κόσμο, μιας και προτιμά να πάει και στη δουλειά του, μιας και ξεκινήσει. Πιστεύω ότι αν τα 40 ευρώ δίνονταν πριν 5-6 χρόνια, θα ερχόντουσαν. Τώρα έχουν αλλάξει λίγο οι καταστάσεις. Πιστεύω, όπως η δική μου. Ναι, δεν είναι αρκετό το δελεέργεια αυτό, πιστεύω. Και είναι η κατάσταση λίγο δύσκολη και ο κόσμος έρχεται να ψηφίσει, ταλαιπωρείται. Διαμαρτύρεται με το δίκιο του, αλλά τελικά η ευθύνη όπου είναι. Προφανώς κάτι δεν έχει στηθεί σωστά. Να μας πείτε πώς είναι το κλίμα εδώ στο δικό σας εκλογικό κέντρο που βρίσκεστε, μιας και από ό,τι ο ρεπορτάζ προκύπτει ότι αρκετά εκλογικά κέντρα δεν έχουν εφορευτική επιτροπή. Εσείς πώς είστε? Εμείς είμαστε άψογα. Έχουμε την καλύτερη εφορευτική επιτροπή, πλήρη. Τα παιδιά είναι εδώ. Δουλεύουμε κανονικά. Όλα ήρεμα κυλούν, ομαλά. Έχει λίγο ζέστη, αλλά όλα άψογα. Η συμμετοχή του κόσμου? Εντάξει, δεν έχουμε πολύ υψηλό ποσοστό συμμετοχή. Είμαστε λίγο πιο χαμηλά από ό,τι άλλες φορές. Εντάξει, καλοκαιράκι. Καλοκαιράκι. Ευνοεί τις εκλογές. Εντάξει, ναι, είναι και ευρωεκλογές. Είναι και καλοκαιράκι, οπότε μια χαρά. Ωραία. Πάντως το χαμόγελο δεν το χάνουμε από ό,τι βλέπω. Όχι, σταθερή αξία. Περνάμε πολύ ωραία. Εμάς είναι το προγραμματισμένο μας. Στις εκλογές περνάμε όμορφα. Στις 13 Ιουνίου στη Βουλή το πρόβλημα της διάβρωσης των ακτών με πρωτοβουλία του Μάνου Κόνσολα. Στην ειδική αυτή θεματική συνεδρία θα συμμετέχουν κυβερνητικοί εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, νησιωτικών και παράκτιων περιοχών, ακαδημαϊκοί και επιστημονικοί φορείς. Ο βουλευτής Μάνος Κόνσολας έχει επισημάνει ότι όλες οι μελέτες συντείνουν στο ότι το 31% των παραλιών με άμμο δεν θα υπάρχουν το 2050, γεγονός που θα έχει αρνητικές επιπτώσεις όχι μόνο στην περιβαλλοντική ισορροπία, αλλά και στην εικόνα των παραλιών μας και των επιχειρηματικών και τουριστικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται σε αυτές. Πάμε τώρα να δούμε το επόμενο θέμα για την πρώτη μεγάλη φωτιά του καλοκαιριού στην ΚΟ. Με άμεσες παρεμβάσεις κατασβέστηκε φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου πάνω από το καφέ Λοφάκι από άγνωστη αιτία. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας για να παρέμβουν άμεσα ώστε να μην επεκταθεί στα γύρω σπίτια. Η κατάσβαση ολοκληρώθηκε με ένα αέρια μέσα, 3 υδροπλάνα και 2 ελικόπτερα, ενώ κάηκαν περίπου 200 στρέμματα. We'll be right back.
περιοχή για πυλή, όπου λίγο μετά τις 5 το απόγευμα σήμερα, Σάββατο 8 Ιουνίου, ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά. Από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν στην περιοχή η πυροσβεστική υπηρεσία της ΚΟ και η πολιτική προστασία, αλλά καθώς οι άνεμοι που πνέουν είναι ισχυροί, ζητήθηκε και βοήθεια από τα εναέρια μέσα. Όλοι λάβαμε στα κινητά μας μήνυμα από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής να προσέχουμε πώς κινούμαστε στην περιοχή για πυλή. Αναμένουμε τα εναέρια μέσα. Στην περιοχή έχουν έρθει από την πρώτη στιγμή ο Δήμαρχος ΚΟ Θεοδόσης Νικηταράς, ο Αντιδήμαρχος και Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου της ΚΟ Σταμάτης Καμπουράκης, καθώς και ο Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Χατζηχριστοφής. Καλησπέρα. Γύρω στις 5 και 10 σήμερα το απόγευμα εξελίχθηκε πυρκαγιά σε δασική έκταση εδώ στην περιοχή για πυλή. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η πυρκαγιά αναπτύχθηκε πάρα πολύ γρήγορα, από ό,τι είδατε και εσείς, και έγαψε γύρω στα 200 στρέμματα δασική έκταση. Ευτυχώς η συνδρομή της πυροσβεστικής υπηρεσίας, της πολιτικής προστασίας του Δήμου, των εθελοντών, του ελληνικού στρατού, της ελληνικής αστυνομίας και όλων των εθελοντικών ομάδων ήταν άμεση. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για τη συμμετοχή τους, γιατί δείξαμε για ακόμα μια φορά ότι είμαστε σε ετοιμότητα και όταν υπάρχει καλή συνεργασία μπορούμε και τα καταφέρνουμε. Και μόλις είδατε, φτάσανε και τα εναέρια μέσα και ήδη είχαμε σβήσει τη φωτιά. Προληπτικά να πω ότι κάναμε εκένωση, γιατί φοβηθήκαμε ότι μπορεί να εξελιχθεί πολύ γρήγορα η φωτιά. Ευτυχώς όλα καλά και συνεχίζουμε. Είδαμε τεράστια κινητοποίηση και των εναέριων μέσων σε χρονικό διάστημα περίπου μισή ώρα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακριβώς, υπήρχε πολύ καλή κινητοποίηση και από τα εναέρια. Είχαμε άμεση επαφή με το αρχηγείο, με την περιφέρεια, και σηκώσαμε κατευθείαν τα εναέρια μέσα, γιατί φοβηθήκαμε, όπως είπαμε, για να μην μπει στο δάσος της Τσουκαλαριάς και κινδυνεύσουν και οι δομές που υπάρχουν και κατά συνέπεια επεκταθεί. Η κινητοποίηση ήταν πάρα πολύ καλή και για άλλη μια φορά να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους. Να πω ότι ήταν μια αρκετά δύσκολη περίπτωση. Τα καιρικά φαινόμενα δεν ευνοούσαν. Ευτυχώς για μία ακόμα φορά η συνέργεια και της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της πολιτικής προστασίας και του στρατού και της αστυνομίας και των εθελοντών, των οποίων θέλω να εξάρω την έγκαιρη συμμετοχή τους, αλλά και του αρχηγείου. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι εγώ μίλησα στη διάρκεια της εξέλιξης του φαινομένου τρεις φορές με τον ίδιο τον Υπουργό, ο οποίος ήθελε να λαμβάνει γνώση του τι γίνεται. Δόθηκε η εντολή να έρθουν τρία εναέρια μέσα που πραγματικά μάλλον δεν χρειάστηκαν για την κατάσβεση, γιατί πρόλαβε και η πυροσβεστική υπηρεσία αλλά και η πολιτική προστασία του Δήμου. Να πω ότι πρέπει να εντείνουμε την προσοχή μας κάθε φορά που έχουμε τέτοιου είδους αυξημένους ανέμους, αλλά νομίζω ότι έχουμε κατακτήσει ένα ζηλευτό επίπεδο συνεργασίας και αυτό φάνηκε για μία ακόμα φορά. Κύριε Δήμαρχε. Συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα σε όλους ενεπλάχισαν σε αυτή την προσπάθεια. Δείξαμε για μια ακόμα φορά ότι η καλή συνεργασία φέρνει αυτά τα αποτελέσματα. Θέλω να πω ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Το φετινό καλοκαίρι θα είναι δύσκολο. Οι συμπολίτες μας και οι συνδημότες μας πρέπει να είναι αρκετά προσεκτικοί. Συγχαρητήρια σε όλους και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εθελοντές. Ναι, καλησπέρα σας. Η αποστολή μας, μία από τις αποστολές μας, είναι και η συνδρομή της τοπικής κοινωνίας σε θέματα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. Αυτό κάναμε και σήμερα. Πρέπει να είμαστε σε διαρκή επαγρύπνηση. Ευχαριστώ πολύ. Επαρχέ. Εδώ ενεργοποιήθηκε άμεσα η πολιτική προστασία του Δήμου, η πυροσβεστική υπηρεσία με έναν άριστο συντονισμό, όλοι οι εθελοντές, οι διασώστες, βλέπουμε οι οδηγοί μηχανημάτων, ο μηχανισμός της περιφέρειας,
όπου άμεσα είδαμε ότι κινητοποιήθηκαν και ένα αέρια μέσα, τα οποία βέβαια όταν έφτασαν είχαν ήδη σβήσει τη φωτιά και ήταν όλα υπό έλεγχο. Εγώ θέλω να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους για την άμεση συνεργασία τους και αποδεικνύεται λοιπόν ότι ο συντονισμός, Δήμαρχε, είναι πάρα πολύ καλός και να ευχαριστώ κατευθείαν στο Υπουργείο, όπου σε χρόνο, σε πολύ σύντομο χρόνο, έφτασαν εδώ πέρα τα εναέρια μέσα. Σας χαιρετώ και εγώ με την καλύτερη δυνατή συνεργασία που μπορούμε να έχουμε. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σημαντική και η δική σας συνδρομή της πολιτικής προστασίας. Πείτε μας περίπου τι ώρα ειδοποιηθήκατε και πότε καταφτάσατε στο σημείο. Αμέσως με το συμβάν μας εντοπίσε η ΜΑΤΑ, κάτι στο Viber μέσα και τρέξαμε αμέσως. Όλη η ομάδα να φτώνουμε. Πώς είδατε τα πράγματα εδώ? Ήταν δύσκολα. Αλλά ήρθαν και τα αέρια αμέσως και το προλάβαμε. Καλησπέρα σας. Μας ειδοποίησανε στην ομαδική πολιτική προστασία να έρθουμε στο συμβάν 5 και 20 και φτάσαμε εδώ. Ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα και όλα καλά και την προλάβαμε. Ευχαριστούμε πολύ. Έτσι ο τέλος τελικά στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε εδώ στην περιοχή για πυλή. Ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας δήλωσε ότι κάηκαν περίπου 200 στρέμματα στο να σβήσει φωτιά. Συνέδραμαν τα 3 υδροπλάνα που κατέφτασαν πολύ γρήγορα στην περιοχή, καθώς και 2 ελικόπτερα. Τις εξετάσεις στα μαθήματα προσανατολισμού θα ολοκληρώσουν αυτή την εβδομάδα τα ΓΕΛ. Συγκεκριμένα Τετάρτη 12 Ιουνίου, οι υποψήφοι των ΓΕΛ θα εξεταστούν στα μαθήματα ιστορίας, φυσικής και οικονομία. Με πολύ κέφι και χορό που πραγματοποιήθηκε η ποντιακή βραδιά που διοργάνωσε ο Σύλλογος Ποντίων Κοξενιτέας στο Unique Beach Bar την Παρασκευή 7 Ιουνίου, παρέ με τον Μπάμπιο Ακημίτη, τον Τάσο Πετρόπουλο και ένα μοναδικό μουσικό επιτελείο. Παιδιά που τα έχουμε σε μια ξεχωριστή θέση μέσα στην καρδιά μας. Ο Ξενιτέας εκφράζει σε κάθε τόνο, με κάθε ευκαιρία την ευχαριστία τους αυτά τα παιδιά που πάντα είναι στην πρώτη γραμμή, πριν την πρώτη γραμμή, εδώ κοντά μας να μας ταξιδεύουν με την ποδιακή λύρα, να μας ταξιδεύουν με τον ταούλι, με το τραγούδι τους. 4 εποχές το χρόνο, χειμώνα, καλοκαίρι, ακόμα και όταν είμαστε μόνοι μας, τα παιδιά αυτά είναι κοντά μας. Ένα ζεστό χειροκρότημα ξανά για αυτά τα παιδιά και ένα ζεστό χειροκρότημα για όλους εσάς που και εσείς δεν λείψατε ποτέ από κοντά μας, δεν λείψατε ποτέ κοντά από αυτή την προσπάθεια, όχι μόνο όσο καιρό είμαστε εμείς στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά όσο καιρό ήταν και προηγούμενοι και 34 χρόνια τώρα, κρατάτε αυτό το λάβαρο, αυτού του συλλόγου ψηλά, εδώ στην Εσκαρτιά του Αιγαίου. Να καλωσορίσω στην εκδήλωσή μας, Γιάννη, μια φορά την Αντιδήμαρχο Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής και να τη φωνάξω δίπλα μου να μας πει ένα καλησπέρα. Νομίζω, Θοδωρή Καρακοζίδη, Θεοχάρητα Τσιόγλου, ότι πρέπει να με ρυθμίσετε έτσι ώστε η κυρία Καταζή να γραφτεί άμεσα στο σύλλογό μας ως μέλος, διότι δεν έχει λείψει ποτέ από κοντά μας και πραγματικά σταματήρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Να καλωσορίσω την πρόεδρο, την αγαπητή πρόεδρο των Κρητών, την Αργυρώτη Δασκαλάκη. Με τους Κρητικούς έχουμε κάνει σπουδαία πράγματα. Να καλωσορίσω
τη σχολή χορού της Ελένης Ρώσου που είναι πάντα κοντά μας, πάντα δίπλα μας όλες τις εκδηλώσεις, ένα ζεστό χειροκρότημα. Είναι πάντα δίπλα σου σε όλες τις εκδηλώσεις, το ξενιτέα, το λες και μόνο σου. Και πραγματικά εγώ σου οφείλω να πω μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σαν συνεργάτες, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο και στο Σύλλογο και σε όλο τον κόσμο εδώ, τα καλύτερα. Και σε σένα και στην οικογένειά σου και σε όλους εδώ που είμαστε. Άντρο, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Μας δίνετε την ευκαιρία να επισκεφτούμε αυτό το όμορφο μέρος. Και εσύ προσωπικά και ο Σύλλογος Πατήματο από τους πρώτους φαν ας πούμε της ομάδας και μετέπειτα της σελίδας. Και ευχαριστώ για την αναγνώριση. Πριν λίγο καιρό βραβεύτηκα ξανά, είπα και σε εκείνη την ομιλία ήταν η πρώτη φορά που με βραβεύει κάποιος δημόσιος φορέας, επίσημος φορέας, συγγνώμη. Αλλά φαντάζομαι επειδή έχουμε από καιρό σχεδιάσει να έρθω εδώ πέρα και ήταν έκπληξη όλο αυτό εδώ πέρα η τιμητική διάκριση ότι μάλλον εσείς ήταν οι πρώτοι, απλά σας πρόλαβα στη στροβή λιγάκι. Χίλια ευχαριστώ, βραβεύτηκα σαν και αυτοί μου δίνουν δύναμη να συνεχίζω και εμένα. Ανοιχτή ως την 3η 11 Ιουνίου στις 10 θα παραμείνει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού ανεξαρτήτως του αριθμού φορολογικού μητρώου. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει να υλοποιείται από την 1η Ιουλίου. Όπως κάθε χρόνο, κυρίες και κύριοι, έτσι και φέτος, ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Θεόκριτος έκλεισε τη χορευτική του χρονιά με τον καλύτερο τρόπο. Στο κατάμεστο πάρκο Κιαπόκα, οικογένειες και φίλοι καμάρωσαν όλα τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου. Η εκδήλωση ξεκίνησε με την ανεβαστική ζούμπα και την καθηγήτρια φυσικής αγωγής Κλεοπάτρα Μισαηλίδου. Μοντέρνοι ρυθμοί που ξεσηκώνουν, γυμνάζουν και διασκεδάζουν και χορευτές αλλά και τους θεατές. Ακολούθησαν τα παραδοσιακά τμήματα, τιμώντας πάντα τα ήθη, και τα ήθη του τόπου μας με τον δάσκαλο Μάνο Σπενδουράκη από τον Σύλλογο Θεόκριτο. Να σας καλωσορίσω που είστε σήμερα εδώ να μοιραστείτε μαζί μας τα αποτελέσματα της φετινής χορευτικής χρονιάς μας. Να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τους μαθητές μας, μικρούς και μεγάλους, για την υπομονή και την επιμονή τους, όποιο και είναι το αποτέλεσμα, αν και κάθε χρόνο μας εκπλήσουν ευχάριστα. Να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της κοινότητας και τον Δημοκό, επίσης την αντιδήμαρχο κυρία Ματίνα Βουκελάτου Χριστοδουλίδη, η οποία για προσωπικούς λόγους δεν είναι σήμερα εδώ, αλλά μας στέλνει τις ευχές της και να περάσουμε ωραία και στις επόμενες εκδηλώσεις θα είναι κοντά μας. Θα ακολουθήσουν αύριο οι αποχαιρετιστήρια γιορτούλα μας που θα γίνει στο Θεατράκι στην Ευαγγελίστρια και το φθινόπωρο η εκθέση ζωγραφικής μας. Ευχαριστήσω ο Μαστιμάδα απόψε την παρουσία σε αυτή την υπέροχη μουσικοχορευτική βραδιά. Αλλά η βραδιά ανήκει απόψε στα παιδιά που θα χορέψουν, θα διασκεδάσουμε όλοι μαζί απόψε, πρόεδρε. Εγώ πραγματικά θέλω να δώσω πολλά πολλά συγχαρητήρια στην πρόεδρο, στα μέλη και στους δασκάλους του Θεόκριτου για την καταπληκτική δουλειά που κάνουν όλα αυτά τα χρόνια μεταλαμβαδεύοντας όλα αυτά τα παραδοσιακά, τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις του τόπου μας και όλη της Ελλάδας και πραγματικά μας κάνουν να νιώθουμε περήφανος σε κάθε εκδήλωση που διοργανώνουν ή που συμμετέχουν. Είμαστε εδώ τώρα να περάσουμε όμορφα, θα κάνουμε την καθιερωμένη μας ζούμπα εμείς. Φέτος θα ξεκινήσουμε έτσι να σας πάμε λίγο ανεβαστικά μοντέρνα, μετά θα ακολουθήσει εδώ ο κύριος Φεντουράκης με τα παραδοσιακά, θα σας τα πει εκείνος. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια χρονιά που μας εμπιστεύεστε τα παιδιά μας, πραγματικά τα αγαπάμε πάρα πολύ. Έχουμε ένα μικρό τιμήμα έκπληξη, γιατί τελευταία στιγμή μουσικήσαμε κάτι τα παιδιά, τους έβαλα κάποιους όρους. Λέω, άμα καταφέρετε και μου μετρήσετε αυτό το χορό που δεν μπορούν να μετρήσουν οι μεγάλοι, γιατί στο χορό μετράμε, θα σας το δείξω.
και καταφέρανε 5 πιτσιρίκια και μου μετρήσαν το χώρο. Μέσα σε ένα μήνα θα σας δείξουν τι κάνανε, τι καταφέρανε, που δεν μπορούν οι μεγάλοι να τα κάνουν αυτά. Λοιπόν, και θα σας ταξιδέψουν μετά τα μεγάλα τιμήματα σε κάτι που είναι και αυτό έκπληξη. Σαν αεράκι, φεύγει και χάνεται, σαν ποταμάκι, αχ δεν με φτάνετε. Κάνε μια στάση, αχ πόσο βιάζομαι, κράσα μου στάσεις. Φεύγω δεν πιάνω, τα κονίδια σας πειρά, στο χορό και στην χαρά, στο χορό και στην χαρά και στην άπλα χαρά. Τα κονίδια σας γεμάτα και τα φάτα, τα φάτα, στα γεννάκια στα γεμάτα. Πάμε δυνατά! Όσοι θέλα πολύ να την περνέσω, μένουν το διαφούμο και στεμάτια να την πέσω. Όσοι θέλα πολύ να την περνέσω, μένουν το διαφούμο και στεμάτια να την πέσω. Μα αυτή είναι περαιμένη και ξαρουσή, όπου πάει όπου γυρίσει και όπου στεθεί. Παίρνικα μικρή, παίρνικα μου ζηλεμένη, πίσω στο νησί, στην πόλη ξακουσμένη. Πάντοτε στο τετράδιο, πάπου έπαιρνα δέκα. Κι αν στην ζωή πειράμιδε, τα φίλια γυναίκα. Ο πιο καλός, ο καλός, ο μαθητής, ήμουν εγώ στην τάξη. Έχουν περάσει μήνες που είσαι μακριά μου, κι έχει θολώσει η κούκλα που είχα στη μητρίνα μου. Μα σε ψάχνω απεγνωσμένα στην Αθήνα μου. Σε κανένα δεν θα πω. Thank you.
δυο τραγούδια θα σου πω. Τις επόμενες ημέρες θα ξεκαθαρίσει η ζημιά για τα ελληνικά ξενοδοχεία σε Κρήτη, Κόκκιρα και Ζάκυνθο από την πτώχευση του tour operator FTI, γεγονός το οποίο θα παρακολουθήσουν και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Έως και την Τετάρτη 12 Ιουνίου η κατάθεση αιτήσεων για την πρόσληψη 9 ατόμων ΙΕ εργατών γενικών καθηκόντων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση αναγκών στον τομέα της πυρασφάλειας έως 31 Δεκάτου του 2024. Αλλάζουμε θέμα και ατμόσφαιρα. Άλλο ένα επιτυχημένο φεστιβάλ εκπαιδευτικής ρομποτικής, το First Lego League Expo, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο κλειστό γυμναστήριο Δημήτρης Παπούλης στην ΚΟ. Στο τρίτο αυτό φεστιβάλ συμμετείχαν 18 ομάδες με τους προπονητές τους, γεμίζοντας το κλειστό με χρώμα, παιδική ενέργεια και πολύ πολύ δημιουργία. Εκπαιδευτικής ρομποτικής First Lego League Expo COS. Το φεστιβάλ αποτελεί μια συνδιοργάνωση της EDUAC και των InStudies και σήμερα θα φιλοξενήσει 18 ομάδες με παιδιά ηλικίας 4 έως 10 ετών. Βρισκόμαστε εδώ στο κλειστό γήπεδο COS της ΚΟ και πρέπει νομίζω τώρα να χειροκροτήσουμε λίγο τα παιδιά που έχουν κάνει τόσο μεγάλη προσπάθεια και είναι έτοιμα να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν και για εκείνα και για εσάς. Σήμερα τα παιδιά θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους, θα διασκεδάσουμε, θα παίξουμε και φυσικά θα χορέψουμε. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε πάλι εδώ. Βασικά να πω αρχικά αν μπορείτε να προσέχετε λίγο το χώρο και την καθαριότητά του. Εγώ θα ήθελα πολύ να ευχαριστήσω τους θελοντές που κάθε χρόνο είναι εδώ δίπλα μας και μας βοηθάνε να το κάνουμε αυτό πράξη. Την Κλεοπάτρα Μισελίδου που και φέτος είναι εδώ και μας βοηθάει στην παρουσίαση, την καταπληκτική παρουσίαση. Επίσης να ευχαριστήσω το Δήμο ΚΟ που μας παραχωρεί το χώρο και μας βοηθάει και αυτός να το υλοποιήσουμε όλο αυτό. Την Καρολίνα Ντασίλβα που θα μας βοηθήσει στο χορό και θα κάνει τα παιδιά να χορέψουν και να διασκεδάσουν ακόμα πιο πολύ. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Η μέρα είναι των παιδιών και εύχομαι να περάσουν τέλεια και να το χαρείτε και εσείς τα παιδιά σας και να τα καμαρώσετε. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε. Είμαι η Καζατζίδου Τάνια. Είμαι από την ομάδα των διαγωνισμών της EDUAC. Έχω έρθει από τη Θεσσαλονίκη για να θαυμάσουμε σήμερα εδώ τη δουλειά όλων των παιδιών. Συνεργαζόμαστε με τον InStudies, με τον Αλέξανδρο και έχουμε δημιουργήσει αυτό το φεστιβάλ. Ευχόμαστε σε όλους να περάσουν πολύ καλά. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Εύχομαι να περάσετε όλοι καλά. Θα είμαστε εδώ για οτιδήποτε χρειαστείτε. Καλή επιτυχία σε όλους και καλή διασκέδαση. Είμαι εδώ για όλα τα παιδιά και ιδιαίτερα για το Σβουρένιο Κδαφμέα, όπου είμαι και υπεύθυνη εκεί. Ήθελα να πω συγχαρητήρια σε όλους, σε όλα τα παιδιά, στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς. Αλέξανδρε, συγχαρητήρια και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Αλέξανδρο τον Καΐσαρλη και για την προσφορά του και για τη δουλειά που κάνει στο Σβουρένιο Κδαφμέα. Ευχαριστώ και να χαίρεστε τα παιδιά σας. We'll be right back.
Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Alegría, Macarena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra. Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro. No te quite ahora, que tú solo empieza. Mueve la cabeza y sacude duro para sacarme el dolor. Προγραμματισμένες εκδηλώσεις σε πάρτι με μουσική διοργανώνει το πρώτο γυμνάσιο της ΚΟΤ την Δευτέρα 17 Ιουνίου στις 7.30 στον προαύλιο χώρο του σχολείου στο πλαίσιο του κλεισίματος της σχολικής χρονιάς. Το πρώτο παιδικό πάρτι σε πισίνα με αφρό διοργανώνει ο Σύλλογος Γονείς στην ΚΟ Μοιράζονται το Σάββατο 15 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα στο Black Aper Club. Στο σημείο αυτό και κύριε ακολουθεί η αθλητική επικαιρότητα το Σαββατοκύριακο με τον συνάδελφο Γιώργο Πίτσι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με προπονητικό δίδυμο τον Χρήστο Μπακόπουλο και τον Φραντζέσκο Χρήστου θα πορευτεί τη νέα σεζόν το γυναικείο τμήμα του Ιπποκράτη, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Πέτρο Αργυρίου, που φέτος θα είναι στον πάγκο της ανδρικής ομάδας. Ποδοσφαιριστές της δόξας καρδάμενες από τη νέα χρονιά θα παραμείνουν ο Αντώνης Τάλερος και ο Διαμαντής Κουρζής, που ανανέωσαν τη συνεργασία τους με τους Μελανόλευκους. Οι δύο αθλητές βοήθησαν αρκετά και την φετινή περίοδο την ομάδα της δόξας να πετύχει τους στόχους της. Μια δύσκολη αλλά παράλληλα απόλυτα αποδοτική χρονιά ολοκληρώθηκε σήμερα για τις Ακαδημίες του Ιπποκράτη, που μέσα σε έναν χρόνο κατάφεραν ουσιαστικά από το μηδέν να φτάσουν και να κάνουν τρομερά βήματα προόδου με συνεχή δουλειά από την πρώτη ημέρα που ξεκίνησε να δουλεύει η νέα διοίκηση. Οι νεαροί αθλητές και αθλήτριες μαζί με τους προπονητές τους είχαν την ευκαιρία να παίξουν διαγωνιστικά παιχνίδια, να διασκεδάσουν και να κλείσουν ιδανικά τη χρονιά, δίνοντας ραντεβού για την επόμενη σεζόν. Στο Ροβιόν Παιδεία θα διεξαχθεί το Final Four των Παμπέδων το διήμερο 29 και 30 Ιουνίου. Εκεί να θα αναδειχθεί και ο πρωταθλητής Δεκανήσου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Το αρχικό πλάνο της ΤΕΟΚ ήταν για το κλειστό γυμναστήριο της Καλυθέας, το οποίο όμως θα φιλοξενήσει αγώνες εθνικής γυμναστικής, οπότε η επόμενη ουδέτερη έδρα είναι το Ροδίον Παιδεία. Όπως είναι γνωστό στους ημιτελικούς του Σαββάτου, ο Ιάλος θα αντιμετωπίσει τον Ξάντο Πάτμου και ο Έσπερος τον Κολοσσό Ρόδο, ενώ την Κυριακή θα διεξαχθούν οι τελικοί. Ο ΑΟΑΘΛΟ Παιδιών ΚΟΥ είναι πρωταθλητής ο Δεκανήσου στους Πέδες, K14, κερδίζοντας τον μεγάλο τελικό στη διαδικασία των πέναλτι του Ιάλεσο με 5-4, με 1-1 την κανονική διάρκεια της αναμέτρησης. Η ομάδα του κ. Γουσβίνου κατάφερε παρόλο που βρέθηκε πίσω στο σκορ με αυτόν τον γκολ στο 37ο λεπτό να φέρει το ματς στα ίσια με πέναλτι που κέρδισε ο Χατζη Νικολάου και εκτέλεσε εύστοχα ο Πανούσος. Και το ματς οδηγήθηκε στην διαδικασία των πέναλτι. Εκεί ο Βαζίνας που έκανε ένα καταπληκτικό τουρνουά, κατάφερε δύο φορές να αποκλείσει τις εκτελέσεις των ποδοσφαιριστών του Ιάλισσου, με τον Σεκί Μπραήμογλου να εκτελήσει το τελευταίο και να χαρίζει την κούπα στην ομάδα του. Πάσα για τον Κωνσταρά,
Ο Κοσταράς, ο οποίος θέλει να πατήσει περιοχή, θα βρει τον Τσέλι, ο οποίος δεν μπορεί να κάνει κοντρόλ. Επιμένει όμως ο Κοσταράς, ωραίες τρίπλες από κοντά και έχουμε αυτό γκολ και γκολ για τον Ιάλισο. Γκολ λοιπόν για τους Τοξοβόλους στο 37ο λεπτό. Παίρνουν προβάδισμα στην αναμέτρηση. Δεν ξέρω αν είναι αυτό γκολ συγκεκριμένη φάση. Με μια πρώτη ματιά θεωρώ ότι ο ποδοσφαιριστής του τον Αόθλο Παιδιών στην προσπάθειά του να απομακρύνει έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Παζίνα. Ο Ιάλισος παίρνει προβάδισμα. Λουκμάς παίζει στο χώρο για τον Τωράη. Ωραία η τρίπλα του Τωράη, ο οποίος θέλει να μπει μες στην περιοχή. Θα κάνει ένα γύρισμα. Χατζηνικολάου μέσα στην περιοχή θα βρεθεί στο έδαφος για μαρτυρίες για πέναλτι, το οποίο το υποδεικνύει ο κύριος Ζαρίδας στο 51ο λεπτό. Πέναλτι για τον Αόθλο Παιδιών, το οποίο το κερδίζει ο Χατζηνικολάου και το οποίο ουσιαστικά ξεκίνησε από την συνεργασία του Λούκμα με τον Τωράη. Ο Τωράη έκανε το παράλληλο γύρισμα. Ο Χατζηνικολάου πάτησε περιοχή, βρέθηκε στο έδαφος και ο κύριος Ζαρίδας υπέδειξε το σημείο του πέναλτι. Έχει την ευκαιρία για να φέρει το παιχνίδι στα ίσια. Εκτελεί ο Πανούσος, τρομερή εκτέλεση πέναλτι. Έπεσε σωστά ο Καμπόσος, όμως δεν μπορούσε να αποκρούσει. Η μπάλα πήγε στο παραθυράκι της αισίας του. Ο Άθλο Παιδιών ισοφαρίζει με τον Αντώνη Πανούσο να χρήζεται σκόρερ. Το παιχνίδι στα ίσια. Σχεδόν 18 λεπτά σύν τις όποιες καθυστερήσεις για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Αποκρούει όμως στη συνέχεια ο Παζίνας και κρατάει ζωντανό τον Άθλο Παιδιών. Παραμένει έτσι το 2-1 για τον Ιάλισο και ευκαιρία για τον ΑΟ Πηλίου για να ισοφαρίσει. Και θα το κάνει. Ραφαήλ Χριστοδούλου απέναντι τον Παζίνα εκτελεί. Πολύ ωραία εκτέλεση. Στέλνει τον τερματοφύλακα του Άθλο Παιδιών στην απέναντι γωνία. Από τον αντίπαλο τερματοφύλακα εκτελεί ο Μιλωνάς. Πέφτει και πάλι σωστό ο Παζίνας, όμως η μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα. Ο Μιλωνάς αυτή τη στιγμή φέρνει τον Ιάλισο κοντά στο πρωτάθλημα. Καθώς εάν αστοχήσει ο Όμιλος, είναι το τελευταίο πέναλτι, το παιχνίδι θα ολοκληρωθεί. Ο Τωράη ή που θα δώσει συνέχεια στη διαδικασία ή που θα δώσει το πρωτάθλημα στον Ιάλισο εκτελεί στην απέναντι γωνία η μπάλα από την άλλη ο Καμπόσος 4-4. Κοσταράς. Κοσταράς απέναντι τον Παζίνα εκτελεί, το αποκρούει ο Παζίνας. Και τώρα είναι η ευκαιρία για τις αθλοπαιδιές. Από τα πόδια του Σεχιμπραήμογλου κρίνεται ο τίτλος. Εκτελεί παρά την προσπάθεια του Καμπόσου. Δεν θα καταφέρει να αποκρούσει και ο Άθλο Παιδιών Κο είναι στην κορυφή του πρωταθλήματος Δωδεκανήσου. Κατακτά στο πρωτάθλημα. Επικρατεί του Ιάλισου. Με 5-4 στη διαδικασία το πέναλτι. Ο Αντώνης Πανούσος σηκώνει τον τίτλο του πρωταθλητή. Ο Άθλο Παιδιών Κο είναι πρωταθλητής Δωδεκανήσου στην κατηγορία K14. Για τη σεζόν 2023-2024. Ξεκίνησε στο κλειστό γυμναστήριο Κο Δημήτρης Παπούλης το United Basketball Tournament με την συμμετοχή 7 ομάδων από την Τουρκία και ομάδων από το νησί και παιδιά ηλικίας από 8 έως 16 ετών. Το United Basketball Camp σε συνεργασία με τον Δήμο Κο και το IDS Camp από την Τουρκία στοχεύουν τόσο στο να δώσουν την ευκαιρία στα παιδιά να παίξουν μπάσκετ, όσο και στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού στο νησί μας. Το πρόγραμμα είναι γεμάτο για το επόμενο τριήμερο και η αυλία θα πέσει το βράδυ της Τετάρτης. Στάμε η έναρξη του United Basketball Camp, ένα camp λίγο διαφορετικό την φετινή σεζόν, σε αυτή τη συνεργασία σίγουρα με την γείτονα χώρα, αλλά νομίζω και κάτι το οποίο βοηθά και πάρα πολύ στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού στο νησί μας. Σίγουρα είναι μια προσπάθεια που καλύπτει πολλά κομμάτια από αυτά που θέλουμε να λειτουργήσουμε στο νησί. Έχει το κομμάτι το αθλητικό, το κομμάτι το τουριστικό. Είναι μια πρώτη προσπάθεια να δούμε λίγο πώς λειτουργεί. Υπάρχουν συζητήσεις και υπάρχουν βλέψεις για το μέλλον και σε άλλα αθλήματα. Όταν έρθει η στιγμή θα τα πούμε. Νομίζω ότι ο σκοπός μας αυτή τη φορά είναι να περάσουν καλά τα παιδιά, να υπάρξει μια επικοινωνία και μια εμπιστοσύνη με τις ομάδες από απέναντι και να σιγά σιγά να το αναπτύξουν. Αυτό το τριήμερο ουσιαστικά θα παρακολουθήσουμε εδώ φιλικά παιδιών από 8 έως 16 ετών, αν δεν κάνω λάθος. Και να μας πεις και πώς έχει γίνει και αυτή η συνεργασία με τις ομάδες της Τουρκίας και πόσες ομάδες θα είναι εδώ. Έρχονται 7 ομάδες καταρχήν από την Τουρκία, συν τις 5 ομάδες του νησιού πλην του Αιώλου, ο οποίος δεν μπόρεσε να συμμετέχει. Υπήρξε μια επικοινωνία μέσα στο χειμώνα, έγινε μια πρώτη συζήτηση και είδαμε ότι υπάρχουν κοινά στοιχεία. Βοηθάει σίγουρα το γεγονός ότι εκείνοι μπορούν να φέρουν τα παιδιά τους εδώ. Είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία, οικονομικά μιλάω.
Αλλά θεωρώ ότι σιγά σιγά όσο αυτό αναπτύσσεται θα μπορούμε και εμείς να καλύπτουμε κάποιες ανάγκες ούτως ώστε να γίνεται και πιο εύκολο για αυτούς. Και φυσικά μέσα από τις συζητήσεις προκύπτει ότι είμαστε και εμείς φιλοξενούμενοι σε μια αντίστοιχη προσπάθεια απέναντι. Πόση δουλειά θέλει στο οργανωτικό κομμάτι, ειδικά όταν έχεις να κάνεις με τόσες πολλές ομάδες και τόσο πολύ κόσμο ο οποίος πρέπει να έρθει στο νησί? Έχω συνεργάτες από την Τουρκία που καλύπτουν ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς. Αλλά θα σε πληροφορήσω ότι είναι πολύ πιο εύκολο από το camp από το να φέρνω προπονητές για να προπονήσουν τα παιδιά του νησού. Είναι πιο λίγες μέρες, σίγουρα είναι πιο πολλά παιδιά, πιο πολλά παιχνίδια, αλλά είναι πιο λίγες ημέρες. Οπότε η προετοιμασία είναι σαφώς λιγότερη. Το United Basketball Cup αυτό ουσιαστικά αντικαθιστά τουλάχιστον τη φετινή χρονιά το προπονητικό? Γι' αυτό και το ονομάσαμε United Basketball Tournament. Είναι ένα τουρνουά το οποίο θέλουμε και αυτό να πάρει το δρόμο του. Το camp είναι κάτι άλλο διαφορετικό. Αυτή τη χρονιά δεν το είχαμε. Ευελπιστώ στο μέλλον να το ξανακάνουμε. Οι προπονητές όλο το χειμώνα από την Αμερική, η αλήθεια είναι ότι με πρίξανε, αλλά για κάποιους λόγους δεν θα το τρέξουμε αυτή τη χρονιά. Ας δούμε κάθε πράγμα να πάρει το δρόμο του και να δούμε πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες σεζόν. Ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Έθρος προβλέπεται για αύριο καιρό στην περιοχή μας. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική, εντάσσεως 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Για περισσότερη ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας στο coastv.gr. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.